Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Βρισκόμαστε σε αντίστροφη μέτρηση και πορεία προς την κάλπη της 26ης Μαΐου με φόντο την τοπική αυτοδιοίκηση και εμείς απόψε θα μιλήσουμε για το Δήμο Ηρακλείου με 4 υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους από τους συνολικά 9 υποψήφιους δημάρχους και παρατάξεις που έχουν τουλάχιστον ένα κοινό ανάμεσά τους, μεταξύ τους. Είναι και οι 4 για πρώτη φορά στη μάχη του Σταυρού και της εκλογής. Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα. Ο κύριος Δημήτρης Σαϊτάκης, υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με την παράταξη Ηράκλειο 375 και το Γιάννη Κουράκη. Ο κύριος Δημήτρης Μακρυλάκης από την παράταξη Σύμπραξης Δημοτών και τον Πέτρο Ινιωτάκη. Καλησπέρα σας. Η κυρία της παρέας, η κυρία Καδιανή Βελιγραντάκη, υποψήφια δημοτική σύμβουλος συνεργασία για το Ηράκλειο από την παράταξη του Ευρυπίδη Κουκιαδάκη. Και ο κύριος Νίκος Ριγάκης, υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος από το Συνδυασμό Ηράκλειο για Όλους, με υποψήφιο δήμαρχο τον Γιώργο Σισαμάκη. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε. Έχετε λοιπόν ένα κοινό χαρακτηριστικό και οι 4. Είσαστε πρωτάριδες, θα το πω έτσι πολύ απλά. Οπότε έχει νομίζω εξαιρετικό ενδιαφέρον να μας συστηθείτε έστω και συνοπτικά στον κόσμο που μας παρακολουθεί απόψε και να μας απαντήσετε στο ερώτημα πώς σε μία περίοδο που η χώρα ό,τι αχνοβγαίνει αν βγαίνει, γιατί αυτό είναι μία άλλη συζήτηση από την κρίση, μετά από μία έντονη απαξίωση και της πολιτικής και των κοινών, εσείς επιλέγετε στην παρούσα χρονική στιγμή να δώσετε τη δική σας μάχη στην αυτοδιοίκηση. Κύριε Σαϊτάκη, πρώην λιμενάρχης, με έντονη συνδικαλιστική πορεία. Γιατί τώρα, γιατί στο πλευρό του Γιάννη Κουράκη? Καλησπέρα κύριε Τερσάκη, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Εκείνο που ήθελα να διαβεβαιώσω και εσάς και τον Ηρακλειώτη που μας ακούει, εγώ δεν είμαι και τόσο πρωτάρης αναφορικά με τα κοινά. Επί πολλά χρόνια διετέλεσα μέλος διοικητικών συμβουλίων της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας των Αξιωματικών του Λιμενικού Σώματος και είμαι ο μακροβιότερος πρόεδρος αυτής. Και σήμερα, από τη θέση των αποστράτων αξιωματικών, πάλι έχω τη θέση του Γενικού Γραμματέα, συνεχίζω δηλαδή στα κοινά. Τώρα όμως μιλάμε για την πόλη μας. Αποφάσισα να πω το ναι στον κύριο Γιάννη Κουράκη, εμπιστευόμενος απόλυτα το πρόγραμμα και τους νέους συνεργάτες αυτού. Αξιολογώντας την προηγούμενη θητεία του θετικά και ευελπιστώντας ότι με τη συμβολή και τη δικιά μας συμβολή θα πάμε πολλά βήματα το Ηράκλειο, αν ο Ηρακλειώτης, αν ο Δημότης του Ηρακλείου μας εμπιστευτεί στη νέα Δημοτική Αρχή. Κατά τα άλλα, νομίζω ότι και οι συνυποψήφοι μου κάπως έτσι σκέφτονται, δηλαδή θέλω να πω, χωρίς να θέλω να προκαταλάβω κανένα, ότι όλοι έχουμε μία διάθεση να δώσουμε στην πόλη, να συνεισφέρουμε στην πόλη, να αλλάξουμε αυτή την πόλη, να την κάνουμε πιο λειτουργική, πιο φιλική για τον επισκέπτη, για την οικογένεια, για τον μόνιμο κάτοικο. Το καλό θα είναι από όποια θέση και αν μας κατατάξει ο Ηρακλειώτης την επόμενη μέρα να βρεθούμε πάλι όλοι μαζί για το κοινό καλό, με ενότητα για το καλό της πόλης. Στην οποία πόλη ζούμε όλοι και μοιραζόμαστε όλη την ίδια κατάσταση, την ίδια καθημερινότητα. Κύριε Μακρυλάκη, διευθυντικός στέλεχος σε εταιρεία τοπικά, με έντονη γνώση της αγοράς, των δυνατοτήτων και των αναγκών, και τώρα και υποψήφιος, αναλαμβάνοντας στην παρούσα χρονική στιγμή την προσωπική σας ατομική ευθύνη μαζί με τον Πέτρο Ινιωτάκη. Γιατί τώρα? Γιατί τώρα ο Πέτρος είναι υποψήφιος δήμαρχος. Δεν θα επέτρεπα ποτέ στον εαυτό μου να ενταχθεί κάτω από κάποιον επικεφαλής ο οποίος δεν θα με ενέπνεε. Mm-hmm. Ο Πέτρος Ινιωτάκης συγκεντρώνει πάρα πολλά χαρακτηριστικά τα οποία θεωρώ ότι θα ήταν προτέρημα στην πόλη μας να τον έχουμε σαν δήμαρχο. Οπότε δεν σας κρύβω ότι ο κύριος λόγος για τον οποίο μπήκα στην πολιτική είναι ο ίδιος ο Πέτρος. Ένας άνθρωπος τον οποίο θαυμάζω για την ακεραιότητά του, τον γνωρίζω πολλά χρόνια. Ένας άνθρωπος που ξεκίνησε από χαμηλά και έχει καταφέρει πολλά στη ζωή του. Ήταν γιος αγρότης από τη Βιάνο, διετέλεσε πρόεδρος στο τεχνικό επιμελητήριο με πολύ μεγάλη επιτυχία, αντιδήμαρχος. Και δεν είναι μόνο το πρόσωπο του Πέτρου του Ινιωτάκη το οποίο με προσκάλεσε σε αυτήν την συμμετοχή μου στα κοινά. Είναι και το όραμά του για την πόλη. Είναι και το πρόγραμμα της σύμπραξης δημοτών. Πραγματικά ήταν και τα τρία αυτά σιρήνες πολύ δυνατές, οι οποίες δεν θα μπορούσα να μην τις ακούσω και να μην συμμετάσχω κι εγώ με ό,τι δύναμη έχω σε αυτόν τον αγώνα. Κυρία Βελιγραντάκη, εικαστικός και ζωγράφος, αν οι πληροφορίες μου είναι σωστές, νομίζω ότι έχετε φιλοτεχνήσει και το σήμα της παράταξης του Ευρυπίδη Κουκιαδάκη. Τι σας ενέπνευσε προσωπικά προκειμένου να δώσετε τη δική σας τη μάχη?
Η ενασχόλησή μου με τα κοινά, όχι όμως με την έννοια που εμείς έχουμε συνηθίσει, ας πούμε, να εννοούμε, έχει να κάνει με την τέχνη και με το γεγονός ότι εκθέτω τη δουλειά μου στον κόσμο, οπότε την επικοινωνώ. Και αυτό με κάνει να έχω μία επαφή με τον κόσμο. Με ενδιέφερε πάντα το να μεταφέρω μηνύματα μέσω της τέχνης μου. Δηλαδή, δεν μου αρέσει η διακοσμητική τέχνη. Οπότε, ήδη έχω μία επαφή με τον κόσμο, μια και διδάσκω επίσης. Θεωρώ τον πολιτισμό πολύ σημαντικό, αγαθό, και βλέπω ότι μας λείπει από την πόλη μας. Και συμφωνώ και με τους προλαλήσαντες ότι όλοι αγαπάμε την πόλη, όλοι θέλουμε να κάνουμε κάτι καλό. Ωστόσο, όμως, πρέπει να βάλουμε προτεραιότητες. Θέλουμε ανθρώπους οι οποίοι μπορούν να επιφέρουν εις πέρα στα έργα και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή, πέρα από τις απόψεις και τις θεωρίες, είναι πολύ σημαντικό να υλοποιούνται. Σαφέστε. Και αυτός είναι και ο λόγος που είμαι μαζί με τον κύριο Κουκιαδάκη και αυτό είναι που με εμπνέει σε αυτόν. Είναι ένας εργάτης τοπικής αυτοδιοίκησης. Από το 1978 έχει μεγάλη πείρα, έχει μεγάλο έργο στην πορεία του και τον πιστεύω σε αυτό και προσπαθώ και εγώ με τις δικές μου δυνάμεις να βοηθήσω και να οργανώσω όπου μπορώ με τον πολιτισμό και ό,τι άλλο χρειαστεί. Νίκος Ριγάκης, επιχειρηματίας, αντιπρόεδρος στο Σύλλογο Εστίασης. Γενικά, επίσης ανήσυχος ό,τι αφορά τα κοινά. Έχετε μία πορεία ήδη πίσω σας και για πρώτη φορά υποψήφιος στο πλευρό του Γιώργου Σισαμάκη. Γιατί τώρα, επίσης, κύριε Ριγάκη. Καταρχήν, να σας ευχαριστήσω πολύ για την πρόσκληση σήμερα. Θα ήθελα να πω ότι είμαι από αυτούς τους ανθρώπους που, όπως είπατε, έχω δραστηριοποιηθεί πολλά χρόνια στο κομμάτι της, όχι αυτοδιοίκησης, με τα κοινά, να το πω έτσι. Είναι ένας ανθρώπους που μου έκαναν να πω ότι ήρθε η ώρα να σηκωθώ κι εγώ από τον καναπέ μου, να μην κρίνω απλά μέσω κάποιων social media, το πούμε έτσι, και να λέω διάφορα πράγματα για τους υπόλοιπους. Σκέφτηκα ότι πρέπει να δράσω. Αυτό είναι η αλήθεια, λοιπόν, και είδα στο πρόσωπο του Γιώργου Σαμάκη ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος εκφράζει τις νέες αντιλήψεις. Έχουμε ξεφύγει από τα παλιά καθεστώτα του μικροκομματισμού, να το πω έτσι, και ήταν ό,τι ήθελα για να μπορώ να πω ότι αξίζει να συμμετέχω σε όλη αυτή την προσπάθεια. Τι έχετε να πείτε στον πολίτη που διαχρονικά σας αντιμετωπίζει, εσάς τους υποψήφιους, ότι προεκλογικά θα τον προσεγγίσετε επιχειρώντας να υφαρπάξετε την ψήφο του και μετεκλογικά απλά θα τον ξεχάσετε? Κύριε Ριγάκη, να ξεκινήσω από εσάς. Αυτό που έχω στο μυαλό μου εγώ είναι ότι ο κόσμος πρέπει πλέον να ψηφίσει συνειδητά. Ανθρώπους που έχουν δείξει κατά το παρελθόν και όλοι στα διαδρομία τους τι άνθρωποι είναι, αν μπορούν να διοικήσουν ή όχι στο Δήμο. Νομίζω ότι κάπως έτσι πρέπει να ψηφίσει ένας συμπολίτης μας και να κρίνει καθαρά από τον άνθρωπο που θέλει να διεκδικήσει το κομμάτι του Δήμου. Περιμένοντας πράξεις, όπως είπατε πριν από λίγο, κυρία Βελιγραντάκη, φαντάζομαι ότι και εσείς σε αυτή την πορεία προς την κάλπη έχετε αντιμετωπίσει τέτοιου είδους αντιλήψεις, ότι δηλαδή όλοι το ίδιο, όλοι μία από τα ίδια και μετά τίποτα. Ναι, πλέον μπορώ να πω ότι αυτό είναι σλόγγαν, δηλαδή κυκλοφορεί παντού. Εγώ θεωρώ ότι οι ίδιοι οι πολίτες, εκτός την ψήφο, πρέπει να έχουν και θέληση να συνεργαστούμε όλοι μαζί, ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε κάτι το οποίο και εμάς θα μας κάνει να αισθανόμαστε υπερήφανους. Και μιλάω, ας πούμε, από τη στιγμή που ανοίγουμε την πόρτα και βγαίνουμε έξω. Για τα πάρκα που δεν έχουμε, για την καθαριότητα που θέλουμε, για όλα αυτά που μπορούμε όλοι μαζί να συνεργαστούμε και να επιτέλους, ας πούμε, να φτιάξουμε μια εικόνα της πόλης που να μας κάνει να αισθανόμαστε περήφανοι και αντάξια του ονόματός της. Πόσο δεκτικοί είναι οι πολίτες στο να ανοίξει αυτή η συζήτηση? Για την πόλη που όλοι ονειρευόμαστε, για την πόλη που θέλουμε να ζούμε, για τις ανάγκες που υπάρχουν και που τις γνωρίζουμε λίγο οι πόλοι και είναι και πολλές. Οι δημότες είναι πάρα πολύ δεκτικοί να ανοίξουν τη συζήτηση αυτή. Δεν είναι καθόλου δεκτικοί στο να πιστέψουν και να εμπιστευτούν πρόσωπα. Βέβαια, ένα από τα θετικά της εκλογικής αναμέτρησης που θα έχουμε σε λίγες μέρες
είναι ότι πάρα πολλοί νέοι άνθρωποι, όχι σε ηλικία, νέα, φρέσκα πρόσωπα, μπαίνουν μπροστά, βγαίνουν στο προσκήνιο, εκτίθενται. Mm-hmm. Και δεν εκτίθενται όπως εμείς εδώ. Δεν εκτίθεμεθα για να, για να υφαρπάξουμε την ψήφο και μετά... Όχι, σκεφτείτε ότι λίγους μήνες πριν, όλοι εμείς οι τέσσερις, ήμασταν στην ίδια λογική που προαναφέρατε. Οι περισσότεροι δημότες δεν εμπιστεύονται, δεν πιστεύουν ότι μπορεί πραγματικά να γίνει κάτι. Ναι. Εμπιστεύονται τη θέληση όλων μας, δεν εμπιστεύονται όμως ότι στην πράξη θα υλοποιηθούν αυτά τα οποία λέγονται. Η πράξη είναι πάντα πολύ δύσκολη. Πάντα απέχει πάρα πολύ από τη θεωρία. Το γεγονός όμως ότι υπάρχουν τόσοι πλέον συμπολίτες μας οι οποίοι θέλουν να ασχοληθούν με τα κοινά, να βγουν στο προσκήνιο και να επιδιώξουν πραγματικά και με κάθε δύναμη που μπορεί να έχουν να βελτιώσουν κάτι στην καθημερινότητα mm-hmm. όλων mm-hmm. των δημοτών, είναι κάτι αξιοπρόσεχτο, αξιόλογο και πιστεύω ότι πρέπει να στηριχθεί η φρέσκια υποψηφιότητα από τους δημότες του Ηρακλείου, εάν πραγματικά θέλουν να δουν και κάτι διαφορετικό. Κύριε Σαϊτάκη, πώς είναι η εμπειρία σας έτσι, με βάση την επαφή σε τέμπο προεκλογικό? Εντάξει, δεν θα έλεγα ότι είναι πρωτόγνωρη. Έχω περάσει παρόμοιες τέτοιες ασχολούμενος με τα κοινά. Εδώ βέβαια είναι σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό και έχει άλλα χαρακτηριστικά. Όμως, εκείνο που θα ήθελα να τονίσω εγώ είναι ότι με το, αυτό το νέο σύστημα της απλής αναλογικής βλέπετε ότι υπάρχουν εκατοντάδες υποψηφιότητες. Ο δημότης λοιπόν για πρώτη φορά του δίνεται η δυνατότητα να δει νέα πρόσωπα, ανθρώπους οι οποίοι για πρώτη φορά κατεβαίνουν και ασχολούνται ενεργά με την πόλη, να εκτιμήσει, να συγκρίνει. Όλοι έχουμε μία επαγγελματική, μία πορεία mm-hmm. στη ζωή, στην εργασία μας και αυτό νομίζω ότι είναι ένα στοιχείο που σε κάθε περίπτωση πρέπει να συνυπολογίσει ο δημότης, ο πολίτης ο οποίος θα έρθει να κρίνει εμάς και να κρίνει και να δώσει την εντολή ή να μην τη δώσει είτε ατομικά είτε συλλογικά για την παράταξη που εκπροσωπεί ο καθένας. Για να ανοίξουμε λίγο και την ατζέντα των προβλημάτων, των αναγκών της πόλης, του τι ζητά ο ίδιος ο πολίτης με τον οποίο συναστρέφεστε, με τον οποίο γειτνιάζετε, ζείτε στην ίδια πόλη. Κύριε Σαϊτάκη, κέντρο, γειτονιές, περιαστικός ιστός. Αν σας ζητούσα τρία επιμέρους προβλήματα, ανάλογα έτσι το γεωγραφικό σημείο του Ηρακλείου. Κέντρο, γειτονιές, περιαστικός ιστός. Τι ζητάει ο κόσμος, ποια είναι έτσι η δική σας προτεραιότητα? Η δική μας προτεραιότητα είναι ξεχωριστή για την κάθε ενότητα από αυτές που αναφέρατε. Δηλαδή, ο δημότης του κέντρου χρειάζεται κάτι διαφορετικό, στον περιαστικό χώρο κάτι διαφορετικό, στην αγροτική περιοχή κάτι διαφορετικό. Όλοι όμως ζητούν μία ποιοτική καθημερινότητα, η οποία έχει να κάνει, θα σας πω δύο-τρία βασικά παραδείγματα. Ποιος δεν θέλει να βγαίνει το πρωί από το σπίτι του και να μην είναι αγχωμένος πώς θα πάει στη δουλειά του, πώς θα πάει το παιδί στο σχολείο του, που θέλει ένα δρόμο να περπατήσει ή ο αγρότης στην αγροτική περιοχή επίσης ένα δρόμο να πάει στο χωράφι του. Αυτά λοιπόν είναι ζητήματα της καθημερινότητας τα οποία πρέπει να τα δει άμεσα η επόμενη δημοτική αρχή. Δυστυχώς η παρούσα δημοτική αρχή τα άφησε πίσω. Γιατί ξέρετε, όλα αυτά τα ζητήματα της καθημερινότητας δεν είναι κάτι το οποίο το φτιάχνεις τώρα και δεν το ξαναβλέπεις. Ένας δρόμος δηλαδή θέλει μια διαρκή φροντίδα και συντήρηση. Ένα πάρκο επίσης, ένα σχολείο επίσης, ένας παιδικός σταθμός. Όλο αυτό λοιπόν είναι μια ανέα προσπάθεια η οποία πρέπει να γίνεται από την εκάστοτε δημοτική αρχή για να έχουμε μία φιλική πόλη, ένα φιλικό περιβάλλον για το δημότη, για τον οικογενειάρχη, για τον επισκέπτη. Κύριε Μακρυλάκη, μπαίνει η οδοποιία πολύ ψηλά στην ατζέντα, είτε κάνετε μια βόλτα στο κέντρο της πόλης, είτε στο Μασταμπά, είτε στις Ασίτες? Αναμφισβήτητα. Το πρώτο πράγμα που κάναμε όταν δημιουργήθηκε η Σύμπραξη Δημοτών ήταν να τρέξουμε μέσα από social media μία έρευνα, στην οποία κλήθηκαν να απαντήσουν ήδη οι δημότες για τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν και ποια θεωρούν ότι θα έπρεπε να είναι τα πρώτα πράγματα με τα οποία θα πρέπει να ασχοληθεί η επόμενη δημοτική αρχή. Σε αυτό το ερωτηματολόγιο απάντησαν χιλιάδες συμπολίτες μας. Αυτό το ερωτηματολόγιο σκοπό δεν είχε να καταλάβουμε τα προβλήματα. Τα προβλήματα λίγο πολύ τα γνωρίζουμε.
ήταν να ιεραρχήσουμε την προτεραιότητα. Σαφές. Λοιπόν, η αλήθεια είναι λοιπόν, και μας εντυπωσίασε, ότι το κομμάτι που λέγεται Λακκούβα, Οδόστρωμα κτλ. Ήταν το νούμερο ένα. Το νούμερο ένα που απασχολούσε όλους τους δημότες. Είτε κατοικούν στο κέντρο της πόλης, είτε κατοικούν σε συνοικίες, είτε κατοικούν σε χωριά. Εκτός. Και εδώ έρχεται τώρα η Δημοτική Αρχή, για παράδειγμα, και λέει ότι έχουμε ήδη υλοποιήσει ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα, το οποίο είναι εμφανές στην καθημερινότητα του πολίτη, κάτι το οποίο η πλειοψηφία του κόσμου βεβαίως δεν το αναγνωρίζει, και αυτό υπάρχει αυτή η δυσαρέσκεια. Μάλλον και εγώ ανήκω στην πλειοψηφία του κόσμου τότε. Παρόλα αυτά δεν μπορώ να αρνηθώ ότι έχουν εφαρμόσει κάποια... Παρόλα αυτά εξακολουθούν όμως να υπάρχουν μεγάλα κενά. Αυτό που μας λείπει περισσότερο ως προς την οδοποιία, κατά την άποψή μου, είναι ο προγραμματισμός. Να υπάρχει ένα πλάνο το οποίο θα λέει ότι η τάδε οδός θα, όχι θα κλείσουμε Λακκούβες, θα άσφαλτο στρωθεί εξ ολοκλήρου, εξ αρχής, αυτό το έτος, αυτό το μήνα, αυτή τη βδομάδα. Και αυτό είναι στο πρόγραμμά μας. Με τον Πέτρο Νιωτάκη, δηλαδή δήμαρχο, ο πολίτης θα μπορεί να γνωρίζει μέσα σε βάθος τετραετίας ποιοι θα είναι οι δρόμοι που θα ασφαλτοστρωθούν και πότε. Ποια είναι η αγροτική οδοποιία στην οποία θα προσεγγίσουμε και θα κάνουμε βελτιωτικά έργα ή επεκτάσεις και πότε. Ξεκάθαρο. Κυρία Βελιγραντάκη, η δική σας η θέση πάνω σε αυτό το κομμάτι που απασχολεί ιδιαίτερως τον πολίτη. Το αν δηλαδή θα έχουμε ριζικές ασφαλτοστρώσεις, νέα έργα ή μπαλώματα ή ένα προγραμματισμό συγκεκριμένο που σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να κάνει καλύτερη την καθημερινότητά του. Να μπορεί δηλαδή να μετακινείται με ασφάλεια και χωρίς να σπαταλάει χρήματα σε ζημιές ή κινδύνους. Σίγουρα η Λακκούβα, ας πούμε, είναι ένα βασικό πρόβλημα και εγώ κάθε φορά. Βάζω τον εαυτό μου στη θέση του επισκέπτη, δηλαδή κάποιος που έρχεται από το αεροδρόμιο και πηγαίνει προς το κέντρο, είναι το πρώτο πολιτισμικό σοκ που αντικρίζει. Πιστεύω εγώ, και έχουμε συζητήσει και με τη συνεργασία πάνω σε αυτό, ότι θέλει καλύτερη οργάνωση ώστε να επιτελούνται οι χρονικοί προσδιορισμοί όσον αφορά αυτό το κομμάτι, την ασφαλτόστρωση των δρόμων. Και γενικά αυτό αφορά και όλες τις δημοτικές υπηρεσίες και τους οργανισμούς που πρέπει δηλαδή να ελέγχονται αν τηρούνται οι προϋποθέσεις, τα χρονικά πλαίσια και όλα αυτά, ώστε να μπορεί να επιτελείται ένα έργο και να έρχεται εις πέρας. Πιστεύω ότι αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα, η οργάνωση πάνω σε αυτό. Ο συντονισμός. Και ο συντονισμός. Ο συγχρονισμός, κύριε Ριγάκη, ενδεχομένως υπηρεσιών και δυνάμεων, προκειμένου να έχουμε το βέλτιστο αποτέλεσμα, γιατί δεν είναι μόνο η Λακκούβα στην 62 Μαρτύρων ή στην Ικάρου, είναι και η έλλειψη φωτισμού, για παράδειγμα, στην Παραλιακή, εκεί που είναι η βιτρίνα μας. Θα γίνω λίγο αυστηρός. Θα πω ότι για μας όλα τα προβλήματα αυτά που αναφέρουν και εδώ οι συνυποψήφοι είναι πρώτης σημασίας. Είτε αυτό λέγεται οδοποιία, είτε λέγεται σκουπίδια, φωτισμός, όλα είναι πρώτης σημασίας για μας. Η ουσία είναι αλλού. Εμείς θέλουμε λοιπόν να εφαρμόσουμε μία δικαιοσύνη. Εισπράττουμε από τον κόσμο ότι υπάρχει μία αδικία γενικώς σε όλους τους τομείς και στις διάφορες περιοχές του Ηρακλείου. Και θέλω να πω ότι θα πρέπει κάποια στιγμή όλοι αυτοί οι οποίοι εργάζονται για τα δημόσια έργα, το πούμε έτσι, να λογοδοτήσουν. Να δούμε για ποιο λόγο κάποια έργα δεν γίνονται σωστά, για ποιο λόγο δεν γίνονται στα χρονικά περιθώρια που χρειάζονται. Οι επιχειρηματίες καταστρέφονται. Αν δούμε το κέντρο, αν δούμε την οδοποιία λοιπόν έξω από το Ηράκλειο και με εντός Ηράκλειου δηλαδή, τα σκουπίδια είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Οπότε πρέπει να δούμε τη ρίζα του προβλήματος. Από πού ξεκινάει όλο αυτό. Στην είδηση, για παράδειγμα, επειδή το θίξατε, κύριε Ριγάκη, υπάρχει δική σας προσωπική θέση του συνδυασμού σας, προφανώς, για το αν θα πρέπει ή όχι να έχουμε ήπια κυκλοφορία, να μπουν δηλαδή σε αυτό το έργο λεωφορεία και ταξί. Κοιτάξτε να δείτε, επειδή καθημερινώς εισπράττουμε την αγανάκτηση του κόσμου, ειδικά των επιχειρηματιών που δρούν και των κατοίκων στο κέντρο, με τη μη ύπαρξη αυτών των δημόσιων χρήσεων οχημάτων, ερημώνει το κέντρο. Αν το δείτε και εσείς προσωπικά, αν το έχετε κατέβει στο κέντρο, το κέντρο αυτή τη στιγμή είναι άδειο. Δεν κυκλοφορεί κόσμος. Οπότε η θέση μας, ναι, είναι. Ήπιες κυκλοφορίες. Κυρία Βελιγραντάκη, θα ήθελα να ακούσω και τη δική σας άποψη.
Όσον αφορά τις Λακκούβες και την Ελλάδα. Όσον αφορά το έργο της Σίδης, το Σταυρό, δικαιοσύνης, και αν θα πρέπει τελικά, γιατί η μελέτη το προβλέπει, αλλά έχει ανοίξει μια τέτοια συζήτηση, αν θα πρέπει αργότερα και όταν ολοκληρωθεί το έργο, να μπορούν να κυκλοφορούν λεωφορεία και ταξί. Εγώ θεωρώ ότι εφόσον μιλάμε για το ιστορικό κέντρο. Αν θα κλείσουμε ή όχι το ιστορικό κέντρο, είναι μια συζήτηση που γίνεται δεκαετίες. Θεωρώ ότι το ιστορικό κέντρο πρέπει να αναδειχθεί ως κέντρο στο οποίο θα αναδεικνύεται ο μινωικός πολιτισμός, γιατί η Κνωσός είναι στην ευρύτερη περιοχή του Ηρακλείου, είναι ο πρώτος ευρωπαϊκός πολιτισμός. Ωστόσο, σαν επισκέπτης, το ξαναλέω, κάποιος που έρχεται, ο οποίος έχει διαβάσει για όλο αυτό, δεν το βλέπει πουθενά σε όλη την περιφέρεια του Ηρακλείου. Δηλαδή δεν καταλαβαίνει ότι εδώ ήταν ο πρώτος ευρωπαϊκός σπουδαίος πολιτισμός, ο μινωικός. Αυτό είναι κάτι το οποίο, από ό,τι γνωρίζω, έχει μελετηθεί και στο παρελθόν. Το θέμα είναι ότι δεν έχει γίνει πραγματικότητα. Λέτε δηλαδή ότι υπάρχουν πολύ σοβαρότερα θέματα από το αν θα κυκλοφορούν ή όχι λίγο ή πολύ οχήματα μέσα στην πόλη, αν αντιλαμβάνομαι σωστά. Ναι, θεωρώ ότι δεν θα πρέπει να κυκλοφορούν οχήματα εν τέλει. Δηλαδή, θα πρέπει να αναδεικνύεται αυτό το κομμάτι ως ένα ιστορικό κομμάτι και τουριστικός πόλος έλξης. Δηλαδή, αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να γίνουν περισσότερες μελέτες όσον αφορά τους δρόμους, δηλαδή να υπάρχει διέλευση των αυτοκινήτων από άλλες κατευθύνσεις. Να έχουμε πάρκινγκ. Είναι κάτι, ναι, να πάρκινγκ. Να ξέρουμε πώς θα κινηθούμε περιαστικά της πόλης, να υπάρχουν αστικά λεωφορεία. Ναι. Κύριε Μακρυλάκη, θέση σας. Δεν είναι δυνατόν να κλείσει σε ένα ιστορικό κέντρο, όσο ιστορικό και είναι αυτό, τελείως. Σε καμία πόλη, πουθενά στον κόσμο δεν συμβαίνει αυτό. Κάποιες ώρες εννοείται ότι τα καταστήματα πρέπει να τροφοδοτούνται. Εμπορεύματα έρχονται, υπάρχουν τόσες επιχειρήσεις. Αυτό που σίγουρα θα πρέπει να προσπαθήσουμε και να κρατήσουμε είναι το ήπιας κυκλοφορίας να παραμείνει ήπιας κυκλοφορίας. Γιατί έχουμε μία ροπή η οποία λέει ότι μπήκε το λεωφορείο, μπήκε το ταξί, θα μπω και εγώ με το μηχανάκι, αλλά μωρέ, τη μητέρα μου θα αφήσω εκεί πιο κάτω, δεν έγινε τίποτα. Το ήπιας κυκλοφορίας πρέπει να ελέγχεται, να τηρείται και να αστυνομεύεται. Μόνο έτσι θα τηρηθεί σαν ήπιας κυκλοφορίας, αλλιώς πιστεύω θα χαθεί το νόημα και θα έχουμε απλά μία είδης, μία δικαιοσύνη. Αναπλασμένη, αλλά που θα θυμίζει το παρελθόν. Ναι, μία ακριβώς μία εικόνα. Κύριε Νταρζάκη, η μελέτη απαντά στο ερώτημά σας. Τι λέει η μελέτη? Ότι να επιτρέπεται μία ήπια κυκλοφορία. Εμείς λοιπόν είμαστε σε αυτή την κατεύθυνση. Ότι θα πρέπει ό,τι υπάρχει στη μελέτη και να εφαρμόζεται. Μην ξεχνάτε ότι υπάρχουν άτομα που δεν μπορούν με κάποιο τρόπο, με τα πόδια τους δηλαδή, ελεύθερα, γέροντες, να προσεγγίσουν το κέντρο. Πρέπει λοιπόν να δώσουμε τη δυνατότητα σε όλους αυτούς τους ανθρώπους με κάποιο τρόπο να βρεθούν στην καρδιά της πόλης, στο ιστορικό κέντρο. Τώρα, εάν η μελέτη, η υφιστάμενη μελέτη, χρειάζεται, γιατί βρέθηκαν κάποια νέα στοιχεία τα οποία πρέπει να συνεκτιμηθούν, είμαστε ανοιχτοί να το δούμε, να το συζητήσουμε με τους φορείς και να δούμε το καλύτερο για την πόλη. Σε κάθε περίπτωση όμως θα συμφωνήσω με τους συνυποψηφίους μου εδώ στο πάνελ ότι πουθενά στον κόσμο δεν υπάρχει το απόλυτο, δηλαδή η φραγή να κατέβει κάποιος στην πόλη μέσα, στο ιστορικό κέντρο. Βεβαίως, όχι αυτό που γίνεται. Ούτε μηχανάκια, ούτε ταξί, μια δημόσια συγκοινωνία, μια συγκοινωνία από το Δήμο, για το Δήμο, για το Δημότη. Ούτε εξαιρέσεις. Μπορώ να πω κάτι? Ναι. Πάντως, όσες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες έχω επισκεφθεί, δεν είδα πουθενά να υπάρχει διέλευση αυτοκινήτων στα ιστορικά κέντρα και στις πλατείες. Και αυτό κάνει τον κόσμο να θέλει να ζει την πόλη του, δηλαδή και πρόσφατα που ήμουν στη Γρανάδα, στην Ανδαλουσία. Το χάρηκα αυτό. Το ότι έβγαινε ο κόσμος, ήταν στο ιστορικό κέντρο, υπήρχε τριβή, ζύμωση. Θεωρώ ότι όλα είναι κοντά, δεν ζούμε στην Αθήνα. Δηλαδή μπορούν τα λεωφορεία, ας πούμε, να είναι μέχρι την Ικάρου, ας πούμε, οι σταθμοί τους. Και να πηγαίνουν με τα πόδια, δεν είναι κάτι δύσκολο αυτό.
Κύριε Σαϊτάκη, να πάμε λίγο στο κομμάτι της επιχειρηματικότητας και το πώς, αν τελικά υπάρχει κοινός τόπος και δρόμος με την τοπική αυτοδιοίκηση, πώς δηλαδή θα μπορούσε ο Δήμος Ηρακλείου να έχει γέφυρες συνεργασίες και να ενισχύσει τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Καταρχήν να δεχτούμε ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει. Και δε, όχι γιατί το λέω εγώ, αλλά ρωτήστε οι ίδιοι επιχειρηματίες. Μας μεταφέρουν οι ίδιοι επιχειρηματίες. Δεν υπάρχει καμία συνεργασία του Δήμου με τις επιχειρήσεις, με τον επιχειρηματία. Η συνεργασία περιορίζεται στη λήψη μέτρων. Κατά του επιχειρηματία, κατά της επιχείρησης. Αυτό λοιπόν πουθενά στον κόσμο δεν γίνεται και δεν πρέπει να γίνεται. Ο επιχειρηματίας είναι εκείνος ο οποίος συνεισφέρει στην τοπική οικονομία. Αυτός είναι ο οποίος θα δώσει θέσεις εργασίας. Αυτός είναι εκείνος ο οποίος θα δώσει έσοδα. Είναι μια αλυσίδα που καταλήγει στην τοπική οικονομία και στον πολίτη, στον δημότη. Λοιπόν, αυτό λοιπόν είναι μια παραδοχή. Τι πρέπει να κάνει ο Δήμος? Πολλά πράγματα μπορεί να κάνει ο Δήμος για να υπάρξει μια οικονομική αναζωογόνηση. Όχι απαραίτητα ο ίδιος ο Δήμος, αλλά οι συνέργειες που θα αναπτύξει ο Δήμος με επιχειρηματίες από διάφορους χώρους. Παραδείγματος χάρη, εγώ θα σας μιλήσω για τον τομέα το δικό μου που έχω γνώση. Τη θάλασσα. Αυτή τη στιγμή η θάλασσα, το θαλάσσιο στοιχείο είναι εκείνο το οποίο θα μπορούσε να δώσει πλούτο, να φέρει πλούτο στην πόλη και στο δημότη. Mm-hmm. Δεν γίνεται καμία συζήτηση γι' αυτό. Να υπενθυμίσω ότι ο μινωικός πολιτισμός στηρίχθηκε κυρίως, η δύναμή του ήταν η θάλασσα, το εμπόριο. Το βλέπουμε να γίνεται. Άρα αυτομάτως πάμε και στον πολιτισμό αλληλένδετα, χωρίς καν αβίαστα, κύριε Μακρυλάκη. Υπάρχει συγκεκριμένο πλάνο δικό σας ό,τι αφορά αυτό, το πώς δηλαδή θα αναζωογονηθεί η επιχειρηματικότητα? Και η ίδια η πόλη είναι ουσιαστικά αλυσίδα ολόκληρη. Ένα μεγάλο κομμάτι της επιχειρηματικότητας για το Δήμο Ηρακλείου έχει να κάνει με τον τουρισμό. Ο τουρισμός έχει να κάνει και με τον πολιτισμό σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό. Οπότε το ένα αλληλεπιδρά στο άλλο. Ακριβώς. Παρόλα αυτά όμως δεν θα θέλαμε ένα Δήμο ο οποίος θα είναι μονοσήμαντος, θα δείχνει μόνο προς τον τουρισμό. Υπάρχουν πολλές επιχειρήσεις οι οποίες είτε πλαισιώνουν το τουριστικό προϊόν που προσφέρουμε είτε δραστηριοποιούνται σε τελείως διαφορετικούς χώρους. Δηλαδή το βιοτεχνικό πάρκο στη Φοινικιά είναι εγκατελειμμένο πάρα πολλά χρόνια. Η βιομηχανική περιοχή υποφέρει, ούτε φωτισμό δεν έχει για παραπάνω από 15 χρόνια. Υπάρχουν επιχειρήσεις στο κέντρο της πόλης που στενάζουν λόγω από τα αδέσποτα μέχρι το οτιδήποτε θέλετε. Τρόποι επίλυσης υπάρχουν. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να σταθώ λίγο παραπάνω σε κάποιες προτάσεις που θα προσπαθήσουμε να υλοποιήσουμε, όπως το να υπάρξει ένα γραφείο στήριξης της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας, γιατί για μας απασχόληση και επιχειρηματικότητα είναι στον ίδιο άξονα. Είτε έχω μία επιχείρηση και απασχολώ ανθρώπους, η επιχείρησή μου για να είναι αποτελεσματική, θα πρέπει και οι άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται μέσα να είναι ευχαριστημένοι και ικανοποιημένοι. Ο Δήμος πρέπει να βρεθεί δίπλα και στους μέσω αυτού του γραφείου σύνδεσης, στήριξης της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας με δύο άξονες, ουσιαστικά να προσπαθήσει να λειτουργήσει ένα job center, ένα γραφείο έβρεσης εργασίας εντός των πλαισίων αυτών, με ιδιαίτερη έμφαση σε ηλικίες από 45 ετών και πάνω που πλήττονται ανεπανόρθωτα από την ανεργία και με πολύ μεγαλύτερη βαθμό δυσκολίας έβρεσης εργασίας από τη άλλη, όπως επίσης και στήριξη επιχειρηματικότητας σαν σε επίπεδο συμβουλών. Σαν σύμβουλοι να ανοίξει συζήτηση, λέτε, μια συζήτηση που θα μπορούσε που να αποφέρει θεαματικά όμως αποτελέσματα. Ναι. Με συνέπεια. Κυρία Βελιγραδάκη, έχετε ήδη θίξει το κομμάτι του πολιτισμού και κατά πόσο έχουμε αξιοποιήσει ή δεν έχουμε αξιοποιήσει αυτό τον αναξιοποιητό μάλλον θησαυρό. Άρα θα μπορούσε μέσα από εκεί να υπάρξει ένα στρατηγικό σχεδιασμό, γιατί αυτό χρειάζεται από την αίσθηση. Mm-hmm. Ένα στρατηγικό σχεδιασμό και κομμάτι-κομμάτι να συμπληρωθεί το puzzle. Βεβαίως, γιατί καταρχήν εφόσον βάλουμε μία προτεραιότητα, συμμαζευτούν τα ασημάζευτα της πόλης, οι δρόμοι, οι λακκούβες κτλ. Και έχουμε μια αξιοπρεπή εικόνα του Ηρακλείου, αυτό σημαίνει ότι θα γίνει και επιμήκυση της τουριστικής περίοδου. Και θα μπορεί όλο το χρόνο να υποδέχεται η πόλη επισκέπτες και να μπορούν οι επιχειρηματίες να ανοίξει η αγορά και να υπάρχει μεγαλύτερη και περισσότερη άνοδος
πάνω σε αυτό το κομμάτι, ας πούμε, το επιχειρηματικό. Ο οποίος επισκέπτης μπορεί άνετα να κατευθυνθεί και προς την ενδοχώρα του Δήμου Ηρακλείου, που υπάρχουν επιλογές, που τώρα προς τον παρόν δυστυχώς είναι αθέατες. Και εκεί έχει γίνει μελέτη για την ενοποίηση των αρχαιολογικών χώρων και αυτό είναι κάτι πολύ βασικό και βλέπουμε ότι ο αγροτουρισμός τώρα αναδεικνύεται και προβάλλονται τα μονοπάτια της Κρήτης, γιατί η Κρήτη έχει πολύ όμορφο φυσικό τοπίο και όχι μόνο αυτό, αλλά και αρχαιολογικούς θησαυρούς παντού, ιερά σπηλιές κτλ. Όλα αυτά λοιπόν μπορούν να αναδειχθούν. Και όσον αφορά την περιοχή του Ηρακλείου, να γίνει ενοποίηση του Ηρακλείου με τις Αρχάνες και όλον αυτό το διαδρομό γύρω από το Γιούχτα. Mm-hmm. Δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλές επιλογές, αρκεί να θέλουμε να μπορέσουμε να τις αναδείξουμε, να τις ενισχύσουμε, ώστε όλο αυτό να αποτελέσει αλυσίδα για όλους τους. Συνένωση δυνάμεων, λέτε, ναι, κυρία Βελιγραδάκη. Κύριε Ριγάκη, πώς το σκέφτεστε προσωπικά και ομαδικά σαν παράταξη, πώς δηλαδή το Ηράκλειο μπορεί να δώσει τον καλύτερο του εαυτό, ενισχύοντας την επιχειρηματικότητα και ουσιαστικά, όπως είδαμε, και την καθημερινότητα του πολίτη σε διάφορες εκφάνσεις? Στο πρόγραμμά μας αναφέρουμε συγκεκριμένα πράγματα, τα οποία δεν θα αναφερθώ σε όλα φυσικά, αλλά επιμέρους κάποια ενδεικτικά είναι την ενίσχυση του δημοσκοπίου, η οποία μέσω από κάποιες δράσεις και ενημέρωση των επαγγελματιών και επιμόρφωση των επαγγελματιών θα μπορέσουν να δώσουν μία περαιτέρω γνώση στον επιχειρηματία, έτσι ώστε να δράσει περισσότερο. Αυτό όμως συνεπάγεται ακόμα σε συνεργασία και με εργαζόμενους. Δηλαδή να γίνει μία δικτύωση. Έχουμε αναφέρει ότι θα γίνει και μια δικτύωση ενός γραφείου, το οποίο θα έχει να κάνει και με τους εργαζόμενους, με συνδικαλιστικές οργανώσεις, με συνεργασία με τον ΟΑΕΔ, όπου μέσα από αυτές τις δράσεις θα μπορέσει να ενισχυθεί η επιχειρηματικότητα. Και ουσιαστικά αυτομάτως και ο πολίτης. Έχετε 20 δεύτερο καθένας, γιατί φτάσαμε προς το τέλος. Θέλω να κλείσουμε έτσι με ένα προσωπικό και ομαδικό μήνυμα στον δρόμο προς την κάλπη. Κύριε Σαϊτάκη. Κύριε Τριζάκη, θα ήθελα να απευθυνθώ στον Δημότη, στον Ηρακλειώτη, αυτός ο οποίος θα είναι ο τελικός κριτής για την επόμενη μέρα. Του ζητώ να μας εμπιστευθεί. Έχουμε ένα πρόγραμμα ολοκληρωμένο. Ένα πρόγραμμα που απευθύνεται σε όλους. Έχουμε μια ομάδα δυνατή για να υλοποιήσει αυτό το πρόγραμμα. Με αξιοπιστία, με ήθος, συνέπεια, τόλμη και αποφασιστικότητα. Με ενότητα λοιπόν για την πόλη. Mm-hmm. Κύριε Μακρυλάκη. Λοιπόν, μία καινούρια μέρα για το Ηράκλειο με τον Πέτρο Νιωτάκη σαν δήμαρχο θα έχει ένα βασικό χαρακτηριστικό σύν πολλά άλλα. Ο Πέτρος δεν έρχεται για να κυβερνήσει το Δήμο, έρχεται να συγκυβερνήσει το Δήμο μαζί με τους δημότες. Αυτό σημαίνει ότι δεν ερχόμαστε τώρα να βγούμε απλά σαν Δημοτική Αρχή και εν συνεχεία να ξεχάσουμε τα πάντα. Προβλέπεται μέσα από το πρόγραμμά μας και έχουμε βάλει ήδη και τις βάσεις για να υλοποιήσουμε έναν τρόπο αμφίδρομης επικοινωνίας σε συνεχές επίπεδο. Η τεχνολογία είναι με το μέρος μας, το ίντερνετ είναι με το μέρος μας, ακόμα και τοπικά δημοψηφίσματα δεν θα φοβηθούμε να τα βάλουμε και να ακούσουμε την γνώμη του πολίτη, του Δημότη, μαζί με τον πολίτη, λέτε, μετά τις εκλογές, εφόσον απαιτείται. Κυρία Βελιγραντάκη. Εγώ θέλω να πω κάτι απλό. Εάν ο κόσμος θέλει, όπως και εγώ, να δούμε επιτέλους οι θεωρίες να γίνονται πράξη, τότε θεωρώ ότι θα πρέπει να έρθει μαζί μας να συνεργαστούμε όλοι, είτε με την ψήφο του, είτε με τη συμμετοχή του, ώστε να κάνουμε το Ηράκλειο μια καλύτερη, πιο όμορφη και πιο σεβαστή πόλη. Κύριε Ριγάκη, θα κλείσουμε με εσάς. Θα ήθελα να απευθυνθώ λοιπόν στους πολίτες, συμπολίτες μας και να πω ότι η δική τους στήριξη στο πρόσωπο του κυρίου Σαμάκη δείχνει ότι πάμε σε ένα καινούριο μέλλον, σε μια καινούρια πορεία με νέες αντιλήψεις, που όλο αυτό θα δείξει ότι έχουμε την όρεξη και τη δύναμη, ας το πούμε έτσι, να κάνουμε πράξη ότι ζούμε στην καθημερινότητα και θέλουμε. Και αυτό ζητάει ο πολίτης, ο δημότης, ο Ηρακλειώτης, ο γείτονάς μας, εμείς, να αλλάξει καθημερινότητα, να ζούμε σε μια πόλη που θα αγαπάμε περισσότερο, θα είναι η πόλη που λίγο η πόλη τουλάχιστον είναι λίγο στα καλούπια αυτά που ονειρευόμαστε. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά που ήσασταν εδώ. Εμείς καλή συνέχεια στον δρόμο προς την κάλπη. Λίγο έχει μείνει ακόμα, οπότε η πορεία είναι μικρή. Θέλω να ευχαριστήσω και εσάς, κυρίες και κύριοι, που μείνατε κοντά μας. Να έχετε ένα πολύ όμορφο βράδυ.